Έχει αλλάξει κάτι, Βαγγέλη? Δεν νομίζω. Βλέπετε κάποια διαφορά? Ίσως επειδή έκανα μπάνιο. Δεν ξέρω τώρα κάτι άλλο. Νιώθεις λίγο άβολα? Μια χαρά, μια χαρά. Απλά, απλά. Έχω απλώς εδώ πέρα τα πρικιά μου. Κοίτα εδώ. Χωράει και καφές τώρα πια. Τον αφήνεις εδώ και είσαι άρχοντας. Δεν ντρέπεσαι λίγο? Καθόλου. Καθόλου. Ντρέπεσαι? Δεν σου λείπω ούτε λίγο ούτε καθόλου τίποτα? Μούλυψες λίγο πριν, πήγα μέσα, εντάξει τώρα. Ήθελες να συμβεί αυτό ή νιώθεις κάπως άβολα? Σου είπα, νιώθω ωραία. Θα φέρω εδώ πέρα τα πράγματά μου, τη βιβλιοθήκη μου, το μαξιλαράκι μου, το κρεβατάκι μου. Θα μετακομίσω εδώ σε αυτό το χώρο. Δηλαδή για την, επόμενη μισή ώρα θες να μείνουμε έτσι ή να γυρίσει μαντό? Για την επόμενη μισή ώρα θέλω να μείνουμε απλά φίλοι. Εδώ θα τη βγάζω εγώ. Κάθε φορά. Εδώ φυσικά, παρέα με την ΟΠΑΠ και το πάμε στοίχημα για την επόμενη μισή ώρα. Μίστερ Μπλοκ, μισή και Νικ Τέιλορ. Πάμε να ετοιμαστούμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Mr. Block, μισή και Nick Taylor και σήμερα παρέα έχω τη Μαντώ εδώ. Τώρα αρχίσαμε, καλέ. Τώρα αρχίσαμε. Πού επιστρέψαμε? Επιστρέψαμε από το εισαγωγικό. Α, ναι. Σωστά. Α, ναι. Σωστά. Θα μπούμε στο www.pap.gr να ήρθει η Μαντώ πριν Βαγγέλη και μου κάνει μία. Πού είναι ο Βαγγέλης? Λέω μέσα, λέω στο ραδιόφωνο, λέω γράφει κάτι. Μου κάνει, μα γιατί δεν αρχίζουμε? Τη λέω, Μαντώ, για να αρχίσουμε πρέπει να έρθει ο κάμερα, μάνο, η κολλήτη. Δεν καθόμαστε, λέω, και παίζουμε. Μου λέει, σωστά. Ναι, έλειπε ο Ιβάν. Έλειπε ο Ιβάν. Χωρίς τον Ιβάν. Τον... το είχα ξεχάσει, νόμιζα ότι ήταν κάπου από εδώ πίσω. Είχε ξεχάσει τον Ιβάν. Να βλέπει που σε εκτιμάνε. Να βλέπει που σε έχουν ψηλά. Όχι καλέ, νόμιζα ότι είχε κρυφτεί κάπου από εδώ πίσω. Και τι είναι ο Ιβάν να κρυφτεί κάτω, σκυλί, για να χωρέσει κάτω από την κάτω? Ότι περιμένουμε. Και ο Ιβάν δεν κρύβεται ποτέ από πίσω. Από πού κρύβεται? Ο Ιβάν κρύβεται πίσω από παπαρούλα. Σωστά. Σωστό. Λοιπόν, παίρνουμε στο 30 Μπλεγιο Παπ για να δούμε τι αγώνες έχουμε που σου κου. Γιατί έχουμε αθλητική δραστηριότητα πριν τα Χριστούγεννα. Και θέλω να μου πεις τους 5 πρώτους αγώνες που βλέπεις στο 30 Μπλεγιο Παπ. Ξεκινάμε με σήμερα στις 7.30. Σήμερα Παρασκευή. Ναι, η Σαν Πάουλη. Σαν Πάουλη. Ενάντια στην Καρλσρούη. Καρλσρούη. Καρλσρούη, αυτή εδώ πέρα, όπως τη λένε. Στις 9.30, όταν τελειώσει ο ένας αγώνας, θα δείτε τον άλλο στο καπάκι. Η Άιντριχ Φρανκ. Φραγκφούρτη. Ενάντια στην Άσμπουργκ. Άσμπουργκ αυτή. Λες και διαβάζεις ομάδες των Χόμπιτ, είναι τις μεσηγήσεις. Ναι, Άσμπουργκ. Μιλάμε τώρα. Ναι. Μετά όμως την επόμενη μέρα το Σάββατο μπορούμε να δούμε στις 3 η ώρα τον Όφη ενάντια στον Πανετολικό. Το οποίο θα είναι ματσάρα αυτό. Ματσάρα. Σας τον κοιτάω εγώ, Ναι, εννοείται. Λοιπόν, και αμέσως μετά στις 4.30 Βρέντ Βρέμις. Βέρντερ Βρέμις. Βέρντερ Βρέμις ενάντια στη Λεβερκούζεν. Ωραία. Και έχω κι άλλο ένα. Βεβαίως. Να το ρίξω. Ρίχτω. Λοιπόν, την ίδια μέρα επίσης έχουμε την Ιρενβέργη ενάντια στη Σάλκε. Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Πολύ καλή αυτή. Πολύ καλή η Σάλκε. Έχω τελευταία αίτηση, Βαγγελάρα, η οποία μου ήρθε τώρα. Και βγήκε, φίλε, τιμωρία για τον Αναστασίου. 10 ημέρες αποκλεισμού από τους αγωνιστικούς χώρους. Επέβαλε η ΕΠΟ στο Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος θα απουσιάσει από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού τώρα την Κυριακή με την Ξάνθη, στη 17η και τελευταία αγωνιστική τη Super League για το 2013. Ο λόγος επειδή έβρισε το διαιτητή στο παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Παναθηναϊκό. Το 1-1 είχαμε έρθει. Πώς τον είπε? Απόλλωνας Παναθηναϊκός 1-1. Πώς τον είπε, καλέ? Τώρα δεν προπονητή. Λέει. Α, δεν λέει πώς τον είπε. Έδωσε χρηματική ποινή 1.500 ευρώ στην ΠΑΕ και 10 μέρες ποινή ουσιαστικά στον Αναστασίου. Το έπιασε ο παρατηρητής να βρίζει το διαδίκτυο. Τι είναι αυτό, τι? Θα το πω. Για πες. Κερατάς ενδαρμένος. Ποιος? Εντάξει. Ο προπονητής. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά πάνω στα νεύρα σου λες και κουβέντες που δεν τις εννοείς. Τύπου, όχι ότι είναι. Ναι. Προφανώς ήταν. Προφανώς ήταν ο παρατηρητής, όπως είπε ο Βαγγέλης εκεί πέρα, έπιασε την εξύβριση, τη σημείωσε και την έδωσε την παρέδωση ουσιαστικά στην ΕΠΟ και αυτή αποφάσισε την τιμωρία του. Γιατί οι ποδοσφαιριστές, εγώ βλέπω όταν παίζουν και χάνουν ένα γκολ ή το διαιτητή, καμιά φορά μπορεί να τον ευρύσουν. Ναι, αλλά δεν φαίνεται και καμιά φορά κάνει και ο διαιτητής τα στραβά μάτια. Και επίσης, σε κάποια πρωταθλήματα στην Αγγλία είναι κάποιες λέξεις που είναι διεθνείς που αρχίζουν από F, ας πούμε, με 4 γράμματα. Το επιτρέπονται. Δηλαδή, ο διαιτητής, όσο και αν βρίζει, ακόμα και αν βρει τον διαιτητή, πολλές φορές οι διαιτητές το επιτρέπουν στην Αγγλία. Είναι πιο χαλαροί σε κάποια πράγματα. Εντάξει, είμαστε λίγο αθυρώστομοι εδώ οι Έλληνες. Τι να κάνουμε τώρα? Μεσογειακό τα περαμέντο. Πάμε στο Βαγγέλη να δούμε τι έχουμε. Πάμε να δούμε πρώτον ένα καταπληκτικό βίντεο με έναν τύπο, ο οποίος οπαδός της Celtic, ο οποίος είπε ότι θα κάτσει στην κερκίδα, θα σουτάρει και η μπάλα θα χτυπήσει το οριζόντιο δοκάρι. Του λέγανε αποκλείται το κάνεις και αυτός το έκανε.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Yes. Και βέβαια φεύγουμε κατευθείαν για το τραγούδι μας. Για το τραγούδι μας, ναι. Όπου είναι η Daft Punk με το ολοκαίνουργο βίντεο κλιπ για το τραγούδι Instant Crush από το τελευταίο τους δίσκο, που για μένα είναι το καλύτερο τραγούδι του δίσκου. Άκου τι έγινε τώρα. Λοιπόν, θέλει η Real Madrid να ανακαινήσει τον Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Αλήθεια. Και έχει πει το 2017 θα ξεκινήσουν τα έργα, θα είναι μια τεράστια ανακαίνιση, θα το κάνουν σαν καινούργιο το γήπεδο. Ναι. Και η εταιρεία η οποία μάλλον έχει κερδίσει το διαγωνισμό. Α, βγήκε σε δημοπρασία. Βγήκε, έκαναν διαγωνισμό, ποιος θα κάνει το καλύτερο σχέδιο, πήγανε μακέτες, διαλέξανε μία. Όπου, ποιο είναι το θέμα τώρα και ποιο είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ότι αυτός ο οποίος έχει το γραφείο αυτό που κέρδισε το διαγωνισμό να ανακαινήσει το γήπεδο της Real είναι μέλος Μπαρσελόνα. Είναι αλήθεια. Είναι μέλος της Μπαρτσελόνα. Είναι. Πού είναι το κακό. Το γραφείο του Γιώσεπ Ρίμπας, λοιπόν, είναι το φαβορί για να αναλάβει την ανακατασκευή του Σαντιάγκο Μπερναμπέου, το οποίο μέχρι το 2017 αναμένεται να είναι τελειώσει και από ό,τι φαίνεται από μια φωτογραφία, άμα μπορεί ο Ιβάν εδώ να την πάρει, θα είναι ένα καταπληκτικό βίντεο, φουτουριστικό, πάρα πάρα πολύ μοντέρνο. Φουτουριστικό ακούω. Φουτουριστικό, ναι, θα είναι πάρα πολύ έτσι. Πώς είναι το Allianz Arena της Μάτσης, ναι, της Bayern, ωραίο, κάπως έτσι θα είναι και αυτό, πάρα πάρα πολύ όμορφο. Έτσι φαίνεται στη μακέτα και το κήπεδο του Παναθηναϊκού. Και φαντάζεσαι, σαν να φτιάχνει το κήπο του Παναθηναϊκού, είναι Ολυμπιακό. Δεν τον αφήσουν. Θα είναι στο γεφύρι τη Άρτα. Το μέρα θα το χτίζουν, το βράδυ θα το γκρεμίζουν. Οπότε να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά τα παρακάμψει. Εγώ δεν θα τα άφηνα. Δεν θα τα άφηνε εσύ. Δεν θα έλεγε αυτό το γήπεδο. Τώρα εντάξει, να μα στήσει τώρα ο Ολυμπιακό στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ξέρω εγώ, δεν ακούγεται για πολύ ωραίο. Όχι από άποψη, κατάλαβε τώρα τι ναι, ναι. Από άποψη χιούμορ, ότι εμεί α πούμε σα στήσαμε το γήπεδο και σα φτιάξαμε γήπεδο, καταλαβαίνει τι κράξιμο και τι πλάκα θα γινόταν. Και φαίνεται ότι αυτό ενοχλεί και του φίλου Ρεάλ, οι οποίοι λένε ότι ρε παιδί μου δεν θέλω εγώ. Δεν να, θέλω. Ορίστε. Καλύτερα να μείνω στον Αντιάγκο, ναι, καλύτερα ναι. Να παίζω στο 5x5 παρά να πάω τώρα να παίξω. Ωραία, ωραία. Άκου τώρα, μια και είμαστε στην Ευρώπη, τι έγινε, ρε φίλε, στην Juventus, η οποία έπαιξε προχθές, είχε αγώνα η Juventus και στη δεύτερη ομάδα της Juventus παίζει ο γιος του Γιώργου του Δόνη. Έλα, καλά. Ναι, και είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πόσο χρόνο είναι ο μικρός? Είναι μικρός, 17. Ναι, εκεί 16-17. Ναι, αλλά είναι παιχταράς, είναι από τους καλύτερους. Και ήταν ουσιαστικά την Κυριακή να τον ανεβάσει ο Κόντε, να τον πάρει με την. Ναι, ο Εμίλιο Κόντε, ο Αντώνιο Κόντε. Να τον ανεβάσει στην πρώτη ομάδα για να τον πάρει στην αποστολή. Ναι. Αυτό... Αναπληρωματικός. Και άμα το χρειαστούμε, όχι, να το βάλουμε. Ναι, θα έπαιζε, μπορεί να έπαιζε λίγο. Αλλά τι έγινε αυτός. Αυτός με δύο συμπαίκτες του, πριν ουσιαστικά γίνει η τελική επιλογή της 18άδας, έκαζε και έλεγε στο Twitter και κοροϊδευότανε γιατί όλοι καταλήγουν στο ξενοδοχείο. Ναι. Αλλά υπάρχει εσωτερικός κανονισμός στην Juventus, ο οποίος απαγορεύει τους ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιούν τα social media 2-3 μέρες πριν τον αγώνα. Άντε καλέ τώρα. Ναι, απαγορεύει, γιατί κατασκοπεύουν οι άλλες ομάδες και να δουν τι γίνεται σε. Γιατί άμα γράψει δηλαδή στη μάνα του, μάνα, βάλε μου και ένα κιλό παστίτσιο, ξέρω εγώ. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Καλά, δεν πάει η εκδρομή στου Αγίου Αναργύρου. Και έχει μάνα του Twitter. Πού πήγε? Την ομάδα, είναι στο ξενοδοχείο, θα έχει φαγητό. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, άμα ήθελε να στείλει μήνυμα στην κομπέλα του, τι θα έλεγε. Πάντων, η ομάδα, υπάρχει ιστορικός νομισμός, απαγορεύει τη χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Και έτσι τιμωρήθηκε και δεν τον πήρε στην αποστολή και θα έπαιζε. Μόνο χειμώνα για το Twitter. Επειδή χρησιμοποίησε το Twitter. Δεν πάει καλά, μου φαίνεται. Μήπως είχε περισσότερους followers από τον προπονητή και τσαντίστηκε. Λέμε τώρα, μήπως είναι κανένας κομπλέξας ο Κόντε. Γιατί και ο Κόντε κομπλέξας είναι τώρα. Είναι λίγο κομπλέξας, αλλά. Γιατί έβαλε τον γκολ εκείνο και δεν περάσαμε στους 8. Τον τιμώρησε όμως την προηγούμενη Κυριακή. Αν δεν μπορεί το συγχάμε. Είχε η Juventus. Γιατί. Μαντώ, εγώ νομίζω ότι θέλει κάτι να μα πει. Το θέλω, Νίτα! Το θέλω πολύ. Δεν μπρο αυτό το κορίτσι. Ακού. Θα μπούμε για να τα διάβουμε αυτά. Φυσικά στον ΟΠΑΠ καλέ που θα μπούμε. Στην ΟΠΑΠ και στο www.pap.gr. Έτσι. Λοιπόν, άκουσε τώρα ομάδες εδώ να κάτσεις να σου πω. Να μην θέλεις να βγεις από το σπίτι σου, ρε. Παίξε την μπάλα σου, Μαντώ, και το σοκού. Καθήλωσέ μας τον καναπέ. Καθήλωσέ μας. Λοιπόν. Κατάκλυσε να πάθω. Ακού, Βαγγέλη μου, άκου. Να μου διάσουν τα πόδια μας. Να μην μπορώ να σηκωθώ τον καναπέ. Το κεφάλι μου εδώ πέρα να μην μπορώ να το στρίψω από την ξάπλα. Έτσι. Να έχω αυτό το πίσω, να έχω εδώ το σημάδι από το μαξιλάρι που έχουν οι. Δεν θα είσαι μόνο μαξιλάρι. Το σαλάκι, να τρέχει το σαλάκι. Θα είσαι λίγο πιτσούλα, μπυρίτσα. Όχι, πορτοκαλαδίτσα και ματσάκι. Λοιπόν. Ας, διάβασα.
Δεν θέλω να συνεχίσουμε. Τις έκατσε μέσα. Στις 7 η ώρα. Στις 7 η ώρα πότε. Έχουμε στις 21 του μηνός, δηλαδή σήμερα. Ναι. Σήμερα πώς αύριο. Αύριο. Λοιπόν, έχουμε το Λιβόρνο ενάντια στην Ουντινέζε. Ή Λιβόρνο. Ή Λιβόρνο. Ναι. Καλή είναι αυτή. Καλή. Μετά. Που φαίνεται δηλαδή. Μετά. Λοιπόν, στις 21:45, ναι, όταν τελειώσει το ένα μάτς, έχουμε... δεν πας για ποτάρες ή για αυτά. Έχει άλλο Ιταλία. Πας Κάλιαρη ενάντια στην Νάπολη. Φοβερό κι αυτό. Η Κάλιαρη είναι σαν οδός εδώ, ε. Ναι. Που πας στην οδό Κάλιαρη 22. Ναι. Στις 22 του μηνού. Κάθε εβδομάδα αυτό το αστείο λέμε με την Κάλιαρη. Ναι. Με την Κάλιαρη. Κάλιαρη 45, της Κάλιαρη 80. Κάλιαρη. Πώς έλεγε, ξέρω εγώ. Είναι μεγάλη. Γιατί η Μαντώ η Κάλιαρη είναι λεωφόρο. Πιάνει πολλά νούμερα. Κάθε εβδομάδα και την Κάλιαρη. Ναι, είναι σαν επίθετο. Επίσης στις 22 του μηνού έχουμε τη South Parton. South Parton εσύ. South Parton που φέρνει όπως γυρνάς. Γιατί δεν το θέλω τώρα. Southampton είναι Μαντώ. Southampton, ξέρω εγώ. Southampton. Southampton, α το καλό. Ενάντια στην Tottenham. Στις 22 πάλι του μηνού έχουμε τη Σαούντσι ενάντια στη Σουόνσι. Τη Σουόνσι, αυτή είναι Ιαπωνέζικη. Σουαχίλη στα γράφει. Τι είναι τη γλώσσα. Είναι στα ελληνικά με τα ελληνικά. Στα ελληνικά με τον. Είναι Ιαπωνέζικη. Όχι, το αγγλική, ουαλική βασικά. Α, ενάντια στην Everton. Ναι. Επίσης την ίδια ημέρα έχουμε την Αθλέτικο Μπιλμπάο. Σας στέλνει, ρε. Ρε, εσύ ο Μπιλμπάο δεν ήταν ένας παίχτης. Ναι, ρε. Ο Ρόκι. Εδώ στα άσπρα πουλιά αυτό είναι στην Ισπανία. Ναι, Μπιλμπάο με. Ενάντια στη Βαγεκάνο. Ράγιο Βαγεκάνο. Βαγεκάνο. Έχουμε ντέρμπι μετά όμως εδώ. Ντέρμπι, ντερμπάρα τώρα, έχω να σου πω. Ιντερ Μίλαν. Ιντερ Μίλαν. Σωστό. Εδώ είναι όλα τα λεφτά, εδώ θα κάτσεις να δεις. Και πες μας και το άλλο το ελληνικό το φοβερό. Και το ελληνικό το φοβερό είναι τα Γιάννηνα. Πας Γιάννηνα. Γιάννηνα. Γιάννηνα με δύο παπούτσια πάνινα. Έτσι. Ενάντια στον Άρη. Ναι. Δυνατό κι αυτό. Ναι, και κλείνεις. Το βλέπεις. Και κλείνω με τον τρομερό αγώνα Arsenal ενάντια στην Τζέλσι. Είσαι αστέρι. Λονδρέζικο ντέρμπι. Τι, Λονδρέζικο... τι πιο ωραίο για να κάτσεις να δεις αυτή τη ματσάρα που είμαι σίγουρος ότι ο Βαγγέλης θα κάτσει να είναι, το δει. Είναι, γιατί τώρα τελευταία μετά την εξάρα που φάγαμε, λίγο από τη Manchester City να έχουμε πέσει. Ωραία. Αλλά ναι, πάμε ρε Arsenal. Ποια ομάδα είσαι εσύ εκεί στην Αγγλία. Arsenal. Arsenal. Αλλά το βλέπω αντικειμενικά, παιδιά. Δεν επηρεάζει την εκπομπή μας. Δεν επηρεάζει την εκπομπή μας η άποψή μου ότι είμαι οπαδός της Arsenal. Ναι, καλέ. Ωραία. Σιγά τώρα. Αλλά να για να μας ελαφρύνεις λίγο. Πάμε να δούμε τώρα το καταπληκτικότερο καλάθι το οποίο μπήκε σε τελικό κυπέλλου, σε τελικό πρωταθλήματος αμερικανικού μπάσκετ. Κοίτα τι έβαλε το παλικάρι. Εντάξει, είναι και τυχερό μας. Κοίτα εδώ, Ιβάν. Πάμε να σώσει την μπάλα και γυρνάει και δεν βάζει ρητή. Πάμε να το ξαναδούμε μια φορά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ποτέ φυσικά από το Mr. Block, μισή και Nick Taylor, δεν λείπει τι μαντό, το... Η ενημέρωση. Ναι, θες μια ενημέρωση, α, το... Α, ο δεν το κούμπο καλέ. Α, καλό, το... Άθλημα, ποιο... Του μπάσκετ. Άντε. Και τις λέω πριν, μαντό, αυτές τις τρεις αγώνες για τον μπάσκετ θα πεις. Α, τι δεν λείπει από το Mr. Block, η ενημέρωση. Τι δεν λείπει, τη δείχνω εδώ τον Αντετοκούμπο που καρφώνει, κάνει μια. Ο Αντετοκούμπο. Τι δεν λείπει, μαντό, από το μπάσκετ. Όχι μπάσκετ, οι θεατές. Ναι, ο κύριος που πουλάει πασατέμπο. Ο κύριος στην εξέδρα που φαίνεται με τα πασατέμπο. Αυτό να μπορώ να περνάω. Δεν πειράζει, αγαπάμε. Λοιπόν, μπαίνουμε στο www.pap.gr για να μας πει η Μαντώ πριν σας πω για τον Αντετοκούμπο τους αγώνες μπάσκετ που έχουμε για το Σουκού. Σήμερα ενημερώνω πάρα πολύ και μ' αρέσει πολύ, πολύ μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, στις 9.30 έχουμε τη Λαμπόραλ Κούτσα. Ποια έχουμε? Μία είναι αυτή. Ποια? Ποια έχουμε? Η Λαμπόραλ Κούτσα. Ναι. Κάχα Λαμπόραλ. Τι κάχα Λαμπόραλ. Δεν πειράζει. Τη Λαμπόραλ Κούτσα. Δεν λέει εδώ κάχα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λαμπόραλ Κούτσα. Ενάντια στην Κούμπαν. Κούμπαν, πολύ ωραία. Επίσης στις 22 του μηνός. Την Κυριακή. Την Κυριακή. Ναι. Στις 7.30 έχουμε τον Άρη ενάντια στον Πανιόνιο. Είσαι φοβερή. Ο Πανιόνιος είναι και κολλητός του πατέρα μου. Ωραία. Και τη Δευτέρα που έχουμε ουσιαστικά το μεγάλο ντέρμπι και θα δώσουμε κι εμείς από το Mad Radio 106,2. Το πρωί. Το πρωί. 7 με 10 από την ΕΠΑΠ και το πάμε στοίχημα. Θα δώσουμε προσκλήσεις. Να σου πω, θα μου δώσει και εμένα μία. Δεν μπορώ, Μαντώ, γιατί. Να στείλεις μήνυμα το πρωί, να κάνεις comment για να μπει στην κλήρωση. Και αξιοκρατικά, κανείς δεν παίρνει από την εκπομπή μας, ποτέ δεν δίνουμε σε φίλους. Δίνουμε πάντα αξιοκρατικά. Και το θέμα είναι ότι ουσιαστικά θα είναι και το χριστουγεννιάτικο δώρο μας προς τα παιδιά που εκεί τους μάπες κάθε πρωί. Καλέ, τι δώρα είναι αυτά που δίνετε. Για τον αγώνα θα μας το πεις. Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό παίζει.
Έτσι. Θα γίνει χαμός. Χαμός θα γίνει. Θα γίνει. Ποιος το κάνει το καμός. Ποιος το κάνει το καμός, ο Παναθηναϊκός. Ο καμός το κάνει ο Αντετοκούμπο. Φυσικά. Ο Αντετοκούμπο. Ναι, με του πιάσει όλου. Μην δυσαρεστήσει κανέναν. Ο Αντετοκούμπο παίρνει παραμάζωμα του Νίξ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο υποδέχεται την μπάλα στη γραμμή του τριπόντου και δύο δευτερόλεπτα αργότερα έχει καρφώσει την μπάλα στο καλάθι έχοντα πάρει σβάρ να δύο αντιπάλου. Τρομερό κάρφωμα από τον Αντετοκούμπο. Οι Μπακς ιτήθηκαν βέβαια από του Νίξ, αλλά ο 19χρονο έγραψε ιστορία στο μάτς αφού έγινε ο νεότερο παίκτη που αγωνίζεται βασικό για το Milwaukee και ο νεαρότερο που αγωνίζεται βασικό στο NBA από το 2006. Έλα καλή τώρα, ναι. Μπράβο το παιδί. Και αν αγωνίστηκε, λέει, 41 λεπτά, σημείωσε 10 πόντους, δεν κατάφερε να αποτρέψει την τέταρτη ήττα σερί για τους Bucks. Γεια σου, ρε Γιαννάκη. Ωραίος ο Γιαννάκης. Αντε το κούμπο. Το Παναγιώτη, λέει. Το Γιάννη, το κούμπο, καλέ. Όχι, ρε, επειδή είμαι Γιαννάκη, Παναγιώτης Γιαννάκης. Πρέπει να το ζεις κάθε μέρα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μου ήρθε. Για πάμε, Βάγκς. Λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα. Έχεις δει πολλοί προπονητές όταν χάνουν, ρε παιδί μου, πάνε στα ποδητήρια και τσακώνται με τους παίκτες. Σου βρίζουν. Ο Φέργκουσον πέταγε παπούτσια τότε στον Μπέκαμ, θυμάστε. Ρε παιδί μου, γενικά, πολλοί προπονητές βρίζουν τους παίκτες στα ποδητήρια όταν χάνουν. Ναι. Αλλά ένας το έκανε συνέντευξη τύπου. Ναι. Ένας προπονητής στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ έχασαν μέσα στην έδρα τους η ομάδα του και τρελάθηκε και συνέντευξη τύπου φίλε τρελάθηκε και αρχίζει τώρα στους παίκτες. Ήταν κάτι παραπάνω, λέει, περισσότερο από τραγική. Ήταν ηλίθι. Οι τρεις, λέει, γκάρντ είχαν μια assist και 7 λάθη. Λες τι είχαν κατέβει σε εκπτώσεις. Μετά άρχισε να λέει, η γυναίκα μου, λέει, μπορούσε να παίξει καλύτερα από αυτούς. Ναι. Μετά συνέχισε τώρα να βρίζει για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Λέει, τι να λυθεί, λέει. Τους έχω προσπαθήσει, λέει, να αλλάξουν ρυθμό και τέτοια. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές κάθε μέρα, απολύονται και αυτοί είναι ακόμα στην ομάδα. Και συνέχισε. Κακός. Και βέβαια κλείνει με το χειρότερο που λέει: οι παίκτες μας έπεφταν μόνοι στο παρκή. Ήταν απίστευτο. Λες και υπήρχε ελεύθερο σκοπευτή μες στο γήπεδο. Και ταράζονται άλλοι. Και λένε: τι, υπήρχε ελεύθερο σκοπευτή. Είδατε, του λένε κανένα ελεύθερο σκοπευτή. Δεν υπήρχε ελεύθερο σκοπευτή. Πέφταν μόνοι τους γιατί είναι χαζοί και δεν μπορούν να παίξουν μπάσκετ. Αυτός είναι Έλληνας. Αυτός είναι ξένος, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς οι δύο πολιτές. Εμείς οι δύο, ναι. Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Νίκο, ηρέμησε, άσε με. Όχι, άσε με, Βαγγέλη, άσε με. Άσε με. Λοιπόν, φεύγουμε και επιστρέφουμε εδώ για να σας χαιρετήσουμε. Να σου πω. Έλα. Τώρα έχουμε Χριστούγεννα. Ναι. Την άλλη εβδομάδα. Ναι. Οπότε, μέχρι να γράψουμε και το νέο επεισόδιο, θα έχουν περάσει τα Χριστούγεννα. Ναι. Τι θες εσύ για τα Χριστούγεννα, τι εύχεσαι. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ σε όλα τα παιδιά. Μου πεις υγεία, αγάπη και. Άλλες. Και παγκόσμια ειρήνη, όπως τα μοντέλα. Ναι. Παγκόσμια ειρήνη και με ένα μαρούλιμα το πρωί. Δεν θέλουμε τέτοια. Όχι, τα έχω ξαναπεί αυτά. Κανονικές ευχές. Θα έχω πει στα καλυστία, λέει. Ναι, καλέ, World Peace όλη την ώρα. Τι. Παγκόσμια ειρήνη, είπε και εκεί. Ναι. Είναι το στάνταρ που πάντα πιάνει. Λοιπόν. Εύχομαι σε όλους εσάς να είστε πάρα πολύ καλά παιδιά, γιατί του χρόνου δεν θα σας φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα, παρόλο που δεν υπάρχει ο Άγιος Βασίλης. Επίσης, εύχομαι να παίζετε όλοι καλή μπαλίτσα, καλό ποδόσφαιρο, καλό μπάσκετ και ό,τι άλλο άθλημα κάνετε. Να βρείτε όλοι το τέρι σας όσοι δεν το βρήκατε, αυτά τα Χριστούγεννα, ξυπνήστε καλέ και να βλέπετε Mr. Blog. Αυτά. Έλα, καλέ, εσύ. Ξύπνα, τέλειωσα. Τέλειωσε. Ναι. Αχ, δεν το καταλάβαμε. Πάμε, Ιβάν, δεν θέλουμε να ευχηθούμε τίποτα άλλο. Τα πω, λέει, μαντώ. Φιλάκια.